Πάρε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου, λέει Αλέξης Τσίπρας. Στην πρώτη περιοδία του, στην Αχαΐα, είναι εύληπτη η λόγη που επέλεξε τον νομό Αχαΐας. Είχε κατα... ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρώτος, εξελέγει πρώτος, η εκλογική του επίδοση ήταν εξαιρετική. Και ο επόμενος σταθμός θα είναι η Κρήτη. Ομοίως εύληπτος ο λόγος επιλογής των δύο αυτών κάστρων, πρώην κάστρα. Και μετά στο Κιλελέρ. Όχι, στη Λαμία μετά. Όχι, στη Λαμία. Μετά στη Λαμία. Αλλά ακριβώς θα να τώρα να πεις ότι δεν θα μολυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από πασοκοποίηση. Στο Καλέτζι. Και όπως λέει ο Σταύρος ο Οικονομόπουλος, πολύ σωστά, το καλοκαίρι είναι λούντα. Λοιπόν, ο Αλέξης Μόνο το Γκουαντουαλαχάρα λείπει, το κότερο. Αλλά τέλος πάντων. Έχει πάρει αμπάριζα τα καφενεία από το πρωί. Βρέθηκε στην Ακράτα, μετά πήγε στο Αίγιο. Θα καταλήξει στην Πάτρα απόψε, αλλά αύριο ξεκινάει το πρόγραμμα το επίσημο της Πάτρας. Είναι διήμερη η περιοδία. Και είναι στο πλαίσιο του ότι σηκώνουμε την αυλαία για την καμπάνια προσέλκυσης νέων μελών, για τις νέες εγγραφές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας, εκεί μιλώντας στους πολίτες της Αχαΐας, αυτό που είπε είναι ότι προσδοκούμε να κάνουμε ένα κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό, να συνδιαμορφώνετε μαζί με εμάς τις απόψεις, να σας ακούμε. Και ξεκινάμε μια μακρά πορεία επικοινωνίας με το λαό, είπε, αλλά μετά πρόσθεσε, έσπευσε να προσθέσει ότι θα δούμε πόσο μακρά ή όχι θα είναι. Θα το δείξει η ζωή, λέει, γιατί ήδη η κυβέρνηση έχει αρχίσει να αυτοδιαψεύεται ήδη στις πρώτες 100 ημέρες που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Ξέρουμε ότι η πορεία αυτή η καμπάνια που εγκαινιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν μόνο με περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα και στελεχών, μέσα στις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει, θα τρέξει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πλατφόρμα ψηφιακή υπερηβόητη, έχει ως καταληκτικό ορόσημο το συνέδριο του κόμματος, πιθανότατα το Φεβρουάριο του 2020 ή εντός του Μαρτίου θα δούμε ακόμα, δεν έχει οριστεί, δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά. Νίκη, αν ο λαός ανταποκριθεί, είμαστε σίγουροι ότι το κόμμα θα αντέξει τον κλειδονισμό αυτό της εισρωής τόσων νέων μελών? Γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, να σου το πω έτσι. Καταρχάς, να πούμε ότι ο αριθμητικός στόχος, έστω και σιωπηλά, έχει εγκαταληφθεί από τα 180.000 νέα μέλη. Λένε όλοι, και οι πιο καχύποπτοι απέναντι στο πόσο θα μπορούσε να δεχθεί νέα πασοκικά μέλη ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν γίνουν εγγραφές 50.000-60, θα είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Έχει πέσει λοιπόν αισθητά ο πύχης ο αριθμητικός. Και πάλι και αυτός τεράστιος αριθμός είναι. Τεράστιος είναι, αλλά από το 180.000 που... Τη διαδικασία λιγάκι... αυτή περί εγγραφής μελών, ποιοι την επιβλέπουν, Νίκη? Λοιπόν, αυτή η διαδικασία έχει μια κοινή οργανωτική επιτροπή ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην λεγόμενη Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια σύμπτυξη. Ο κύριος Σκουρλέτης έχει ενεργό ρόλο σε αυτό, ασφαλώς, και ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Υπάρχει μια προσπάθεια, μια μαγιά για να... να υπάρξει όσο δυνατόν μεγαλύτερη ομοιογένεια στην πορεία προς το συνέδριο αυτό. Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και η Επιτροπή τη δουλειά της, έχει πιάσει δουλειά, αυτή η Επιτροπή του νέου προγράμματος, της οποίας επικεφαλής είναι ο Γιώργος Σταθάκης. Έχει δηλαδή ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια από το κεφάλι, διότι περιμένουμε να δούμε με ποια στελέχη ακόμη θα ενισχυθεί αυτή η Επιτροπή του νέου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκινήσει ήδη από τον κύριο Σταθάκη μια προεργασία. Μάλιστα. Για τις θέσεις τις κυβερνητικές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νίκη, σε ευχαριστούμε και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Η πορεία της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πορεία συμπόρευσης με όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους ρίζας και της πολιτικής τους καταγωγής. Σε αυτόν τον τόπο υπήρχαν πάντοτε μεγάλοι αγώνες και μεγάλες σελίδες που γράφτηκαν όταν οι δυνάμεις της προόδου ενώθηκαν. Και εμείς αυτό έχουμε ως στόχο. Αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, θα ενώσουμε τον κόσμο πρώτα στη βάση και μετά θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν το κόσμο.